Μόλις το 2008 αποδείχτηκε ότι πολλά μικρά γλυπτά, τα οποία χρονολογούνταν από το 1883 έως το 1898 και αποδίδονταν στον Auguste Rodin, στην πραγματικότητα είχαν δουλευτεί από την Camille Claudel. Η Camille Claudel υπήρξε από τις λίγες γλύπτριες που προσπάθησε να μελετήσει μία από τις δυσκολότερα απεικονίσιμες εκφράσεις, το χαμόγελο. Γι' αυτό άλλωστε, το κεφάλι γελαστού άνδρα αντιπροσώπευε κάτι εντελώς πρωτότυπο στο συνολικό έργο του Rodin, όσον καιρό η δημιουργία του αποδιδόταν σε εκείνον. Με το κεφάλι γελαστού άνδρα, η Claudel αναπαριστά ένα εύθυμο πρόσωπο με στρογγυλά μάγουλα, κάτι ανάμεσα στους φαύνους της αρχαιότητας και στις καρικατούρες του Honoré Daumier. Βρισκόμαστε μπροστά στο έργο μιας ολοκληρωμένης καλλιτέχνηδας, της οποίας η αργοπορημένη, με τα θάνατον αναγνώριση, μας κάνει να λυπούμαστε ακόμη περισσότερο για τη σύντομη σταδιοδρομία της.